Γεια σας μου φίλοι μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται ρε παιδιά, άρχισαν οι ζέστες. Αλλά δεν λέω μεγάλα λόγια, γιατί και τον Ιούλιο μπορεί να χιονίζει. Οπότε μην αναρωτηθούμε, δεν ξέρω τι γίνεται το 2019. Δεν είναι αυτός καιρός, την επόμενη εβδομάδα λέει πάλι βροχές. Ασχολίαστο. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα σε αυτό εδώ πέρα το επεισόδιο του υπέροχου αυτού εδώ πέρα του καναλιού για να δούμε empties. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε empties. Άνοιξα εντωμεταξύ και την playlist και είδα ότι έχω κάνει μόνο 2 empties. Φτώ μου! Αλλά είμαι εδώ. Είμαι εδώ γιατί γέμιζα σακούλες, πέταγα. Λέω καλά, ρε παιδάκι μου, αφού θες να κάνεις empties. Τι γίνεται τώρα, τι φάση είσαι τώρα. Λοιπόν, μέσα στα πολυλογώ έχουμε άδειες συσκευασίες που θα σας τα δείξω. Θα σου πω την ολοκληρωμένη μου την άποψη, αφού βέβαια έχει τελειώσει. Αλλά σκέφτηκα, Βιλενάδα, να κάνουμε και κάτι άλλο σήμερα. Να το βαθμολογήσω. Δεν μπορώ να σου πω αν θα είμαι αυστηρή ή μέτρια, αλλά θα το βαθμολογήσω επαρκώς για να ξέρεις και εσύ πάνω κάτω που θα κινηθείς. Σου έχω προϊόντα περιποίησης για τα μαλάκια, έχω το σώμα, έχω skin care, καλλιντικούλη δεν έχω, η αλήθεια είναι, αλλά έχω και αντιλιακά από τα δοκίμασα πέρυσι, οπότε επειδή τώρα αρχίζουμε λίγο έτσι να το ψάχνουμε, σου το έχω. Λοιπόν, οπότε μην ξεχνάς φιλενάδα, πήγαινε κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσεις στα social media και πάρε το καφεδάκι σου, το φαγητό σου, δεν ξέρω τι ώρα θα το δεις και εννοείται, άμα θέλεις κάνε και ένα like για να σου έρχονται περισσότερα βίντεο empties, αλλά όχι μόνο, να έρχονται πολλά βιντεάκια από την Μπέλα Μέρη. Πάμε να ξεκινήσουμε! Σας έχω που λέτε εδώ πέρα μαζεμένη μία σακούλα. Εν τω μεταξύ είχα πολλές σακούλες, αλλά λέω τώρα θα γίνει part 1 και part 2 και οπότε άστο κοπελιά. Λοιπόν, σας έχω εδώ πέρα μέσα στη σακούλα του Μασούτη, Βόρειο, από την αγορά μου στο Μασούτη. Αντιλήθεια, έχει ανοίξει στην Αθήνα Μασούτη, δεν ξέρω, ενημερώστε με. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Ένα στην τύχη, έπιασα αυτό εδώ πέρα το σαμπουάν. Είναι από Garnier Botanic Therapy. Είναι ένα σαμπουάν επανάστασης με καστοαρέλαιο και σφένδαμο. Μπορώ να σου πω ότι και από τη μυρωδιά τον καταλαβαίνεις, δεν είναι αυτή η γλυκάδα που βγάζει κάποιο άλλο σαμπουάν. Έχω μείνει ευχαριστημένη, μπορώ να σου πω, γιατί το έκανα παράλληλα και με μία μάσκα, όχι την ίδια, διαφορετική, και μου έκανε πάρα πολύ λίο και μεταξένιο το μαλλί. Μπορώ να σου πω ότι είναι ένα σαμπουάν επανάσταση για το μαλλί σου. Όντως, έτσι επαναστατεί, ρε παιδί μου, έτσι ανανεώνεται. Μπορώ να σου πω ότι έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί ως γνωστόν είχα πάρα πολύ ταλαιπωρημένο και φθαρμένο μαλλί με όλα αυτά που είχα κάνει από το κόκκινο, ξέρετε, στις παλιές. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι το βαθμολογώ με ένα 8. Αυτή την περίοδο δεν θα το ξανά περνά. Όχι. Να το πάρεις εσύ άμα θέλεις. Απλά εγώ αυτή την περίοδο δεν βάζω κάτι σαμπουάν εμπορίου, γιατί βάζω για την κερατίνη μου. Παρ' όλα αυτά όμως που δεν είναι για βαμμένο μολύ, κάνει απίστευτη τη δουλειά του. Στείνω, απλά εγώ το βάζω ένα 8. 8 δεν είπα πριν, 8. Οπότε πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Χτύπησε το σκυλί. Ας περάσουμε τώρα στον καθαρισμό προσώπου. Σου έχω αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Το ένα είναι από Garnier και το άλλο είναι από Nivea. But έχουν διαφορετικές υφές. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θα μιλήσω εδώ πέρα για το Nivea, το οποίο είναι ένα καθαριστικό λίγο με πιο παχιά υφή. Δηλαδή δεν είναι τόσο τζελάτο. Γιατί όμως? Γιατί έχει μικροπόρους που μπαίνουν μέσα και λίγο σου αποτρέπουν τα μαύρα στίγματα. Δεν είναι για τη μακιγιάζ, είναι μόνο για να καθαρίσεις το πρόσωπό σου και παράλληλα είναι δηλαδή 2-1, γιατί έχει τους μικροκόκκους μέσα. Λοιπόν, είναι για μεικτή και λιπαρή επιδερμίδα, όπως είναι η δικιά μου. Καθαρίζει σε βάθος, δηλαδή υπόσχεται αυτά που κάνει. Τα υπάρχει μια φυσική ισορροπία της υγρασίας στην επιδερμίδα σου. Το νιώθεις δηλαδή ότι έχεις φρεσκαριστεί. Πάμε σε αυτό της Garnier. Αυτό είναι ένα τζελάτο καθαριστικό. Δεν έχει καθόλου κρεμόδηση υφή. Έχει απολεπιστικό εχείλισμα από πράσινο τσάι και καθαριστικό φυτικό εχείλισμα. Λοιπόν, απλά το κακό σε αυτό είναι ότι μετά εμένα μου ξέρανε την επιδερμίδα. Δεν έχει καθόλου κρεμόδηση υφή, όπως είναι αυτό που έχει πιο παχιά σύσταση. Εννοείται ότι δεν έχει μικροκόκκους αυτό και δεν ξέρω, ναι μεν μου καθάριζε, ναι μεν μου ανανέωνε την επιδερμίδα, αλλά μετά υπήρχε μια ξηρότητα. Σε αυτό θα σου το βάλω ένα 7. Σε αυτό θα σου βάλω ένα 8. Ναι.
συνεχίσω και με ένα άλλο καθαριστικό, το οποίο μου το είχαν στείλει από Herbalife. Λοιπόν, μπορώ να σου πω, ενώ είναι καταπληκτικό τζέλ καθαρισμού με αλόι, πάλι την έπαθα. Το χρησιμοποιούσα και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ξαφνικά το πρόσωπό μου έβγαλε μια ξηρότητα. Δεν είναι για αντιμακιγιάζ, είναι μόνο για να καθαρίζεις το πρόσωπό σου, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, μία εβδομάδα το πρόσωπό μου ήταν πολύ χάλια, δηλαδή δεν μου πρόσφερε αυτό που ήθελα να μου προσφέρει. Επίσης δεν έχει κρεμμώδης υφή, δεν, παιδιά, δεν μου άρεσε καθόλου. Θα του βάλω χαλαρά ένα-δύο, όχι μονάδα, χαλαρά ένα-δύο, γιατί, παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Και αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, μπορώ να σου πω ότι τελείωσε αυτή εδώ πέρα τη λοσιόν. Είναι από Bioten, αγαπάω Bioten, αναζωογονητική λοσιόν, κανονικό μεικτό δέρμα, χωρίς παραμπέν, χωρίς colorante, τίποτα, με κυδόνι, μυρωδάτη, απίστευτη, ταμπονεαριστά, διεισδύει πάρα πολύ εύκολα στο σώμα μου, ναι, δεν νομίζω, στο πρόσωπό μου, αφήνει μια απίστευτη μυρωδιά, κάνει τη δουλειά της, 10 αγόρι μου πήγα να πω. 10 αγάπη μου, 10, το αξίζεις, δεν το συζητάω. Πάμε τώρα στην περιποίηση του σώματος και εδώ θα έρθω σε μία σειρά από Elena Natura, δεν το συζητάω, και είναι υδατική κρέμα για το πρόσωπο, αλλά και η κρέμα ματιών κάνανε θαύματα, την έβαζα για το πρωί και το βράδυ, είναι απίστευτα τα προϊόντα από Elena Natura, σας το λέω, είναι τσιμπημένα, όμως αξίζει τιμή και εγώ πιστεύω ότι για να βάλεις κάτι πολύ καλό στο πρόσωπό σου, δώσε και λίγο παραπάνω. Βέβαια δεν έχω και δεν έχω καμία κρίση στο πορτοφόλι σου, όμως αν θέλεις να δοκιμάσεις και να δεις ένα αποτέλεσμα στο πρόσωπό σου, στείνω να προτιμήσεις Elena Natura. Πάμε τώρα στην ευαίσθητη περιοχή, δεν αλλάζω με τίποτα Lactacid. Μία φρεσκάδα, δεν υπάρχει, πολύ εντυπωσιακό. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει αυτό το fresh, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό το παίρνω again and again. Ουσιαστικά είναι ένα gel καθαρισμού, φρεσκάδα για πρόληψη της δυσοσμίας για την ευαίσθητη περιοχή. Του βάζω ένα δεκάρι, χαλαρά, χαλαρά. Πάμε τώρα στα ατυλιακά. Σας έχω εδώ πέρα από Caroten, αυτά εδώ πέρα τα βαζάκια, τα οποία είναι Tan Protected ατυλιακή κρέμα, ή αυτό το συγκεκριμένο είναι το 30, και αυτό το συγκεκριμένο, πώς το γυρνάω, είναι το 10. Λοιπόν, βασικά δεν ξέρω γιατί πήρα και το 10 και το 30. Καμία προσφορά θα είχε, δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είναι κρέμα, δεν είναι ούτε λάδι, ούτε κάποιο γαλάκτωμα. Το κακό σε αυτά εδώ πέρα είναι, όταν ανοίγεις τη συσκευασία είναι λίγο παγωμένη η σύσταση. Όταν όμως είναι στον ήλιο, μπορώ να σου πω ότι αρχίζει και λιώνει. Και εσύ και αυτό μαζί. Τι εννοώ για να καταλάβεις. Επειδή η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ζεστή και εκείνη την ώρα αυτό λιώνει. Ουσιαστικά μετά γίνεται λίγο σαν λάδι. Οπότε καλό θα είναι να το φυλάσεις σε κάποιο δροσερό μέρος. Πιο δροσερό μέρος να μου πεις τώρα που είσαι στην παραλία. Αν δεν έχεις πρόβλημα, κανένα θέμα. Έχω όμως να σου πω και κάτι άλλο. Όταν αρχίζεις και το βάζεις, για έναν περίεργο λόγο αφήνει κάποια κατάλοιπα. Πώς να σου το εξηγήσω. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Θέλει συχνά επαναλήψεις. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θα τους βάλω μια βαθμολογία από 8. Αυτό με χάλασε και δεν πήρε το 9. Γιατί δεν ξέρω, μου αφήνει αυτά τα κατάληπτα και λίγο και να σου πω δηλαδή δεν θα το ξαναπάρω. Τελειώνουμε από την παραλία, μετά που κάνουμε το ντουζάκι μας, εννοείται ότι θέλω, εγώ προσωπικά, θέλω μία κρέμα για ανακούφιση. Χρειάζεται μία ανακούφιση στο σώμα σου, ρε αδερφέ. Λοιπόν, φανταστική, φανταστική. Θα σας πω την εμπειρία μου σε αυτό, λίγο γρήγορα. Είχα καεί ένα καλοκαίρι και έτρεχε ο άντρας μου για να μου πάρει αυτά εδώ πέρα. Παιδιά, θα πέσουμε. Είχα καεί που λέτε και έτρεχε στην μεθόνη συγκεκριμένα να μου πάρει αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Δεν ξέρω τι είχα πάθει σε ένα συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε, βρε πάρε γιαούρτι, βρε ποιο γιαούρτι, λέω άσε τα βρωμάω τώρα, πάρε με αυτό. Λοιπόν, η απόλυτη ανακούφιση πάνω στο δέρμα μου. Δροσιά, απίστευτη μυρωδιά, στεγνώνει απίστευτα. Δεν το συζητάω. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Λοιπόν, ένα δεκάρι, χαλαρά αγάπη μου το παίρνεις. Καλό μεσημεράκι!
Και σαν τελευταίο προϊόν σου έχω αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό, γιατί τώρα με τη ζέστη, χαμός μέσα στα τρένα, χαμός παντού. Λοιπόν, και αν δεν θέλεις ρε παιδί μου, γιατί δεν γουστάρεις απλά να μυρίζει το αποσμητικό σου, σου έχω να σου πω, χαλαρά ένα δεκάρι φιλενάδα βάζω στο ντάβ, στο soft, με τη ροζ συσκευασία και το ροζ στο καπάκι, είναι απίστευτο, κρατάει 48 ώρες. Άμα θες εσύ τώρα μπορείς να κάνεις ανανέωση, έρχονται και ζέστης, καλοκαίρι, χαμός, φανταστικό προϊόν. Δεν το συζητάω. Κοπέλες μου! Αυτό ήταν το βίντεο έμπτης για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείτε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper φιλάκια πολλά!